Φορά που είχε αναθέσει στην κυρία Πέννη Τασοπούλου η προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την παραβίαση της 28 Δευτέρου του 2018 προσωρινής διαταγής του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία προέβλεπε ότι υπάρχει ανώτατος αριθμός διαμηνόντων στο ΚΙΤ στο Χαλκιός. Εκεί λοιπόν μετά από προτροπή της κυρία Τασοπούλου και ενώ η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έλεγε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, με προτροπή της κυρίας Τασοπούλου μας είπε να τροποποιήσουμε την απόφαση και η μήνυση να γίνει προσωπικά κατά του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής του κ. Βίτσα, κατά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου του κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου και του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του κ. Ανδρέα Ηλιόπουλου. Εγώ λοιπόν συμφώνησα μεταξύ της με την οντιολογία ότι η μήνυση θα είναι πιο δυνατή, θα έχει πιο μεγάλο βάρος όταν προσωποποιηθεί και όχι κατά παντός υπευθύνου και μου ζήτησε τροποποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για να μπορέσει να προχωρήσει. Συμφώνησα λοιπόν, κάναμε την εισήγηση και ζητούμε να τροποποιηθεί η απόφαση. Ωραία. Μου επιτρέπετε κύριε Πελέκου, το εξής σχολιάζω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ονομαστικά τότε τα πράγματα και δεν ήταν κατά παντός υπευθύνου στην Οικονομική Επιτροπή. Και μάλιστα η Οικονομική Επιτροπή είχε εξαιρέσει την διευθύντρια του ΚΙΤ επειδή είχαμε θεωρήσει ότι είναι υπάλληλος και δεν θέλαμε να εμπλέξουμε μία υπάλληλο σε δικαστική περιπέτεια. Το κάναμε για λόγους δεοντολογίας. Έτσι, μία υπάλληλος τώρα τρέχει στα δικαστήρια. Γι' αυτό και είχαμε περιοριστεί στα πολιτικά πρόσωπα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η αναγκαιότητα τροποποίησης απόφασης. Ποιο το όνομα σου ήταν. Καταλάβαινα, είχαμε πει ονόματα. Είχαμε πει ονόματα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά ο κύριος Βουρνός, ο κύριος Δήμαρχος, είχε πει κατά του τάδε, του τάδε, του τάδε και να μην κάνουμε στην τάδε. Μήπως δεν γράφει, γιατί μου είπε ότι δεν καλύπτει από τη συγκεκριμένη απόφαση και θέλει να το γράψουμε. Επειδή λοιπόν εμείς και τότε τα είχαμε πει, αποδεχόμαστε την εισήγηση του κυρίου Μπελέγρη, ο οποίος σήμερα ονομαστικά καταθέτει, επαναφέρει μάλλον τα ονόματα κατά των οποίων θα ασκηθεί η μηνυτήρια αναφορά από την πλευρά του Δήμου και η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την τροποποίηση της απόφασής της στην κατεύθυνση που έβαλε η νομικός που ανέλαβε την υπόθεση αποβολής της μηνυτήριας αναφοράς. Και τελειώνουμε την Οικονομική Επιτροπή.